Τις πληγές τις συνεχίζει να μετράει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά και τις τελευταίες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή στο τέλος Ιουνίου. Στο νομό Χαλκιδική συγκεκριμένα το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Σιθωνία αλλά και περιοχές της Κασάνδρας. Μιλάμε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύο νομοί που επλήγησαν κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, από τα καιρικά φαινόμενα ήταν αυτοί οι δύο νομοί. Τα οποία καιρικά φαινόμενα έπαψαν να είναι έκτακτα, εγώ έτσι λέω. Γίναν πλέον τακτικά, εμφανίζονται σε πάρα πολύ κοντινούς χρόνους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε άρδιν και τη λογική αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων, μη θεωρώντας τα πια έκτακτα, αλλά ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ετησίως και οικονομικά να καλυφθούν οι περιφερειακές ενότητες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν και βεβαίως μελετητικά θα πρέπει πλέον να μπούμε πολύ πιο δυνατά στη διαδικασία υλοποίησης κάποιων έργων τα οποία στο άμεσο μέλλον θα είναι χρειαζόμενα για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που, σαν αυτά που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χαλκιδική, ξεκινώντας από εκεί. Η Κασάνδρα δέχτηκε 125 χιλιοστά βροχής σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστά από μόνο του το πρόβλημα τεράστιο. Ευτυχώς για μας λειτουργήσε ο χήμερος της Σίβηρης, έγινε η παροχή των υδάτων μέσω αυτού προς τη θάλασσα, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Κασανδρία, καθότι είναι flat, μας παρουσίασε θέματα και προβλήματα με πλημμύρισαν υπόγεια κυρίως, υπόγειοι χώροι, ισόγεια καταστήματα εν πωλής και κάποιες οικίες. Ευτυχώς θα πω εγώ ότι δεν ήταν τόσο μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Στη Φώκια είχαμε την παράσυρση της παραλίας λόγω του χυμάρου που κατεβαίνει μέσα από το χωριό και βγαίνει εκβάλλει στο λιμάνι της Φώκιας. Πολύ γρήγορα ο Δήμος σε συνδυασμό με την Περιφερειακή Ενότητα αντιμετώπισαν τα προβλήματα και σε 48 ώρες περίπου δόθηκαν τα πάντα στην κανονικότητα, όπως λέω εγώ, της περιοχής. Η περιοχή ξαναγύρισε στην κανονικότητα. Η Σιθωνία ήταν αυτή που επλήγει, μάλλον όπου είχαμε τα μεγαλύτερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Νικήτη, Ακτή Σαλονικιού, Λιβροχιό, περιοχή του Αγίου Νικολάου δηλαδή, ήταν οι τρεις περιοχές που πλήγησαν περισσότερο. Δευτερευόντως η Μεταμόρφωση, που είναι τοπικό δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πολυγύρου. Είχαμε παρασύρσεις αυτοκινήτων στη θάλασσα, είχαμε πλημμυρισμένα υπόγεια και καταστήματα και βεβαίως είχαμε ζημιές στις υποδομές, τη σύνδρευση κυρίως, αλλά και των τοπικών του τοπικού οδικού κυκλώματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος μιλά για ολιστικές παρεμβάσεις για την οχύρωση της περιφέρειας, καθώς τα τελευταία χρόνια τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ έντονα. Φαινόμενα τα οποία, όπως είπα και άλλη φορά, πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι πια εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων τα οποία υφίστανται, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας είτε στις εκβολές των χυμάρων, όπου υπάρχουν οικίματα, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κάποια άλλου είδους κτίσματα, υπάρχουν περιφράξεις, να μπει στη διαδικασία του γκρεμίσματος ή οτιδήποτε άλλο, διότι χρειάζεται οριοθέτηση και διευθέτηση κάθε ρέματος στην περίπτωση που αποφασίζεις να κάνεις παρέμβαση στο συγκεκριμένο ρέμα. Άρα θα πρέπει να κόψουμε τη ροή του νερού που στα ψηλά, πολύ πιο ψηλά από τα χωριά μας, έτσι ώστε κατεβαίνοντας ο χήμερος να έχει πολύ πιο μικρή ποσότητα νερού ή πολύ πιο μικρή ένταση η ροή του. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι πρόγονοι πήγαιναν και έκτιζαν τα σπίτια στα ψηλότερα μέρη των χωριών. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η παλιά Νικήτη δεν αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα με το κομμάτι που είναι μπροστά στη θάλασσα, με τον οικισμό που είναι μπροστά στη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλα τα χρόνια τα παλιά χωριά δεν είχαν τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα σε αντίθεση με όλους τους οικισμούς και τα σχέδια πόλεως που κάναμε στα παράλια του νομού Χαλκιδικής και όχι μόνο και της Ελλάδας ολόκληρης. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως τη λογική μας και να διαθέτουμε πολύ πιο, τώρα πια διαθέτοντας μόνο την εμπειρία, να διαθέτουμε πολύ περισσότερο χώρο για τέτοιου είδους ρέματα ή χυμάρους τα οποία στο παρελθόν δεν τα υπολογίζαμε. Και αυτό γιατί η κλιματική αλλαγή ήρθε και ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε για να φύγει. Τα φαινόμενα, όπως είπα, από έκτακτα γίνανε τακτικά.